Εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι θα κρίνει τη μάχη την Κυριακή? Και το ρωτάω έτσι, γιατί η μάχη στην περιφέρεια θεωρείται ένα από τα μεγάλα ντέρμπι, από τις μεγάλες αναμετρήσεις αυτής της Κυριακής. Τώρα και οι δύο είστε εμπειρότεροι και σχεδόν είμαι σίγουρη ότι μπορείτε να μας πείτε από τώρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα, ποια θα είναι η γραμμή που θα ακουστεί την επόμενη μέρα. Εγώ θα μου επιτρέψετε να σας μιλήσω με τα γεγονότα. Τα γεγονότα λένε ότι μέχρι τη 18η Μαΐου ο απερχόμενος περιφερειάρχης παρουσιαζόταν ως ο ακομμάτιστος, ο τεχνοκράτης, ο ειδικός, έναντι κομματικών υποψηφιοτήτων. Μετά την πρωτιά της Περιφερειακής Παράταξης Δύναμης Ζωής που έχω την τιμή να ηγούμε και εκεί γύρω σε 7 και 4, υπουργοί και εξέχοντα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν αφήσαν καν την πρωτοβουλία στον κύριο Κουμουτσάκο και έτρεξαν να δηλώσουν στήριξη στον απερχόμενο Περιφερειάρχη, αναδεικνύοντας αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι σαφώς τα προβλήματα είναι αυτοδιοικητικά, σαφώς τα σκουπίδια δεν μυρίζουν διαφορετικά, η ανεργία δεν χτυπάει με διαφορετικό τρόπο τον δεξιό ή τον αριστερό πολίτη, αλλά το πώς θα τα αντιμετωπίσεις έχουν πολιτικό πρόσημο. Άρα, τι πρέπει να θυμηθούν οι πολίτες? Πρέπει να θυμηθούν οι πολίτες ότι ενώ για την περιφέρεια Αττικής, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι όσοι λέγαμε ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο Βασίλειο της Δανημαρκίας με τη διαχείριση των απορριμμάτων, με τον περιφερειακό σχεδιασμό, με την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, δεν ήμασταν κάποιοι υπερβολικοί, αντιμνημονιακοί, γενικά και αόριστα και άσχετοι, όπως επιτέθηκε ο απερχόμενος περιφερειάρχης και σε μένα και στον κύριο Κουμουτσάκο. Και να σκεφτούν ποιοι προσπαθούν τα τελευταία 24 ώρα να τους εξαπατήσουν εκ νέου. Ο απερχόμενος περιφερειάρχης λειτουργεί ως σταθεροποιητική κόλλα σε μια κυβέρνηση που έχει δύο περίεργους εταίρους. Είναι ένα περίεργο ζευγάρι. Τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό δεν επιλύει ούτε τα προβλήματα της περιφέρειας Αττικής και των συμπατριωτών μου και βεβαίως παρουσιάζει ένα ήθος στην άσκηση πολιτικής από το οποίο ταλαιπωρήθηκε η πατρίδα πολλές δεκαετίες. Ναι, αλλά αυτά τα πράγματα στους δεύτερους γύρους των τοπικών εκλογών πάντοτε δεν γίνονται. Βεβαίως, αλλά εδώ το θέλω να το μέγεθος... ότι και εσείς αναζητείτε προφανώς κάποιες ψήφους από άλλες δεξαμενές. Μπορεί να μην έχουν το αμπαλάς της επίσημης συμμαχίας και της επίσημης στήριξης, αλλά επειδή είναι κουκιά και επειδή είναι αριθμητική, και εσείς θέλετε κάποιες ψήφους από άλλες δεξαμενές. Άρα λοιπόν αυτά στις τοπικές εκλογές δεν γίνονται πάντοτε. Νομίζω ότι γίνονται, αλλά έχει τεράστια διαφορά το ήθος και ο τρόπος. Είναι πολύ διαφορετικό να απευθύνεσαι σε όλους τους πολίτες, γιατί όπως λέμε εμείς μαζί θα κυβερνήσουμε στην περιφέρεια Αττικής, και είναι διαφορετικό αυτό που μόλις περιέγραψα όσο πιο σύντομα μπόρεσα, γιατί δεν έχουμε και περίοδο στο τηλεοπτικό χρόνο, και καταδεικνύει ότι η προτεραιότητα δεν είναι η επίλυση των προβλημάτων στην περιφέρεια Αττικής, η προτεραιότητα είναι ντε και καλά ο τελευταίος των Μοϊκανών του βαθέως ΠΑΣΟΚ να λειτουργήσει, επαναλαμβάνω, συγκολητικά στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-Νέας Δημοκρατίας. Ο απερχόμενος περιφερειάρχης εξελέγει για πρώτη φορά με τη βάσανο της ψήφου, γιατί όλα τα προηγούμενα αξιώματα ήταν δωτά. Ακόμα και ως νομάρχης δεν χρειαζόταν σταυρό υπό την κυρία Φόφη γεννηματά. Για πρώτη φορά λοιπόν το 2000 εξελέγει επειδή ο Γιώργος Παπανδρέου έβαλε ένα εκβιαστικό δίλημα. Ή ψηφίζεται τον κύριο Σγουρό ή πάμε σε εθνικές εκλογές. Τώρα, επαναλαμβάνω, πριν παγώσει ο νεκρός, όπως λέει η συγχωρευμένη γιαγιά μου, και χωρίς να αφήσουν, να έχουν την ευπρέπεια να αφήσουν την πρωτοβουλία στον κύριο Κουμουτσάκο, βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και έλεγε, θυμάμαι τις λέξεις, τον άκουγα, στο Real, αθροίζουμε τα ποσοστά της συγκυβερνήσεως και άρα η πρωτιά της κυρίας Δούρου είναι σχετική. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ διαφορετικό να δίνεις έναν αγώνα να παρεμβαίνεις σε συνειδήσεις των πολιτών όπως οφείλεις να κάνεις όταν είσαι αρετός και είναι διαφορετικό να εκλέγεσαι μέσω εκβιασμών και επειδή τα παιχνίδια που παίζονται σε άλλο επίπεδο σε αυτού της κυβέρνησης σε ευνοούν. Ξέρετε, κυρία Δούρου, εσείς εκλογές που γίνονται χωρίς διλήμματα, ανεξαρτήτως πώς θα τα ονοματίσει κανείς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αλλά εκλογές χωρίς διλήμματα είτε από την κυβέρνηση είτε από την εκάστοτε αντιπολίτευση
υπάρχουν. Τότε... Όχι, κύριε Καψαπέλα, έχετε απόλυτο αδίκιο. Οποιοδήποτε προσέλθει... Και εσείς διλήμματα βάζετε θεμητά. Όχι, όχι. Οποιοδήποτε προσέλθει σε μια προεκλογική εκστρατεία ή εν όψη οποιονδήποτε εκλογών, πρώτου, δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, εθνικές ευρωεκλογές, χωρίς δίλημα, λένε οι σύμβουλοι επικοινωνίας ότι μάλλον προδικάζει την ήττα του. Mm-hmm. Εδώ όμως περιγράφω διλήμματα τα οποία δεν είναι καν πολιτικά. Είναι, στο όριο ανήθικα, αν μου επιτραπεί ο επιθετικός προσδιορισμός. Πώς το, και είναι πώς διλήμματα εκβιαστικά. Πείτε μας ένα τέτοιο ανήθικο δίλημα. Αυτό που μόλις σας είπα. Ότι. Για 4 μήνες, όσοι προσπαθούσαμε να φέρουμε την ατζέντα στα τεράστια ζητήματα για τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να μας απαντήσει ο απερχόμενος Περιφερειάρχης, μαζί και ο κύριος Κουμουτσάκος, ως επίσημος υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε να αντιμετωπίσουμε από συναδέλφους σας, ο Θεός να τους κάνει, μπορεί να αισθάνεστε προσβεβλημένους, τη λιδωρία και από τον ίδιο τους επιθετικούς προσδιορισμούς. Γιατί αυτός παρουσιαζόταν ως ο σχετικός και εμείς οι κομματικοί υποψήφοι. Από τις 18 Μαΐου το απόγευμα και μετά, ο απερχόμενος Περιφερειάρχης είναι ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό σας είπε και ο Άκης ότι, αυτό δεν είναι ότι δίλημα. Έχει μια ρευστότητα. Όχι, όχι, και μια όχι κύριε Καψαμπέλη, αυτό. Γιατί? Δεν είναι δίλημα. Αυτό δεν είναι δίλημα. Είναι αλλαγή στρατηγικής, εγώ θα έλεγα. Είναι αλλαγή τακτικής, η οποία μπορεί να κρυφθεί. Και θα κρυφθεί από τους πολίτες. Ευχαριστώ, κύριε Παυλόπουλε. Θα κρυφθεί από τους πολίτες. Όπως θα κρυφθεί από τους πολίτες αυτό που λέτε και εσείς. Γιατί την ίδια ότι ώρα αυτό δηλαδή. Υπάρχουν και άλλα το οποίο διλήματα. Γίνεται από την άλλη πλευρά είναι μόνο το. Είναι ανίερο, είναι ανήθικο. Είναι ό,τι είναι παρέμβαση σε συνειδήσεις πολιτών. Ενώ η δική σας στρατηγική για τον δεύτερο γύρο δεν έχετε του είδους. Στρατηγικές ή επιλογές. Και αυτό θα κριθεί. Θα ρωτούσα από ευκαιρία λοιπόν, κυρία Δούρου, οι ψήφοι της Χρυσής Αυγής έχουν χρώμα, έχουν προέλευση, έχουν ηθική ή ανήθικη διάσταση. Άλλη σπουδαία κουβέντα που ανοίξαμε εντός 2-24 ώρων. Πραγματική όμως. Και, όχι, κύριε Καψαμπέλη. Γιατί θα ψηφίσουν όχι, κύριε Καψαμπέλη. Οι άνθρωποι που ψήφισαν τον κύριο Παναγιώταρο στον πρώτο γύρο δεν θα πάνε να ψηφίσουν θα τώρα. Θα πάνε να ψηφίσουν, αλλά κουβέντα, δεν θέλετε αυτούς. Η κουβέντα η όχι οποία, εσείς, ο κάθε υποψήφιος. Η κουβέντα η οποία άνοιξε τα 2 τελευταία 24 ώρα στα τηλεπαράθυρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί φεδρή. Αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνη για την κρίση δημοκρατίας που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας μαζί με την κρίση χρέους. Τι έγινε τα 2 τελευταία 24 ώρα στα τηλεπαράθυρα, κύριε Καψαμπέλη? Κάποιοι όψιμοι δημοκράτες πήραν ένα μέτρο και αρχίσανε να το βάζουν πάνω σε υποψηφίους και του ζητάγανε να καταγγείλουν ή όχι τον ναζισμό. Επειδή, κύριε Καψαμπέλη, μιλάτε στη Ρένα τη Δούρου, δεν μιλάτε στο οποιοδήποτε στέλεχος του οποιοδήποτε κόμματος, μιλάτε δηλαδή σε έναν άνθρωπο ο οποίος πρωταγωνίστησε πριν 2 χρόνια σε 2 επεισόδια εντός τηλεοπτικού στούντιο και δεν έπεσε από τα σύννεφα, θα θυμάστε ότι οι πρώτες μου δηλώσεις δεν ήταν ούτε δηλώσεις θυματοποίησης ούτε ερωποίησης. Ήταν ότι αυτά θα συμβούν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Λέω λοιπόν ότι αισθάνθηκα βαδιά προσβεβλημένη ως πολίτης, ως Ελληνίδα, όταν είδα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το μέτρο και να προσπαθεί να ζυγιάσει τα δημοκρατικά συναισθήματα και φρονήματα της Δούρου, επειδή είπα ότι δεν ενδιαφερόμαστε για την κρίση δημοκρατίας στη χώρα μας, αφού όλα τα προηγούμενα χρόνια πράξανε οι κυβερνώντες για να μας φέρουν ως εδώ. Εξηγούμε, κύριε Καψαμπέλη. Απουσία συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής. Είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος, ο Θεός να το κάνει, όπου εγκαινιάσαμε 3 φορές απλά ένα Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Απουσία, κύριε Καψαμπέλη, σοβαρής παιδείας. Μεγαλώσαμε γενιές ολόκληρες, συμπεριλαμβανομένες της δικής μου, όπου χαχανίζαμε όταν βλέπαμε τα καμάρια μας, τα διάφορα ρεπορτάζ, να μπερδεύουν την 25η Μαρτίου με την 28η Οκτωβρίου. Απουσία συνεκτικής πολιτικής απέναντι στον έγκλημα, ήρθε και το μνημόνιο και αποτελείωσε. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπου βλέπανε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να χρησιμοποιεί τη Χρυσή Αυγή ως μοχλό πίεσης, ως μοχλό εκφοβισμού, ξέρετε τι λένε. Μα καλά, ενοχοποιείτε τη δική μας ψήφο όταν θεσμοί όπως ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης χαργεντίζεται με αυτόν που είχε αποκαλέσει εγκληματία εντός της Βουλής. Άρα, κύριε Καψαμπέλη. Αποπέμφθηκε όμως, κυρία Δούρου. Παρετήθηκε. Και ξέρετε, μια μεγάλη. Δεν λέτε κάτι διαφορετικό όχι, από αυτό λέω που λέω. Λοιπόν, λέω λοιπόν, κύριε Καψαμπέλη, ότι αν θέλαμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι πολλά νέα παιδιά, για τα νέα παιδιά, έτσι αγωνίω. Προσφέρουν στην εξαμενή αυτή. Θεωρούν λύση τη σβάστικα στην Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία, δεν το κάνεις με τον τρόπο με τον οποίο
πράξαμε, υποτίθεται ο Θεός, να την κάνει δημόσια κουβέντα τις δύο τελευταίες μέρες. Ισχυρίζομαι και μένει να αποδειχθεί, κύριε Καψαμπέλη και κύριε Παυλόπουλε, ότι ήταν μια γραμμή άμυνας προκειμένου να μην συζητήσουμε, όπως έγινε 4 μήνες τώρα, επί της ατζέντας για την περιφέρεια και τις ευρωεκλογές. Καλά, επ' αυτού θα με επιτρέψετε να σας πω ότι όλα σχεδόν τα κόμματα αρνιόσασταν συστηματικά έως και τώρα να παρακαθίσετε σε πάνελ και τηλεοπτικές συζητήσεις με εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής. Αυτό τώρα έχει μια αντίφαση, θα με επιτρέψετε. Όχι, με συγχωρείτε. Θυμάμαι έτσι, δεν είναι άκυρο. Είναι απολύτως. Ανάμεσα στις αιτιάσεις. Η επιλογή του λεγόμενου συνταγματικού. Συνταγματικό, εγώ λέω τα πράγματα. Δεν συνομιλούν με εκπροσώπους. Ανάμεσα στις αιτιάσεις που ανέφερα για το πώς τάσαμε η απελπισία και η οργή να εκφράζεται με τον ναζιστικό χαιρετισμό, δεν ήταν η κουβέντα στα τηλεπαράθυρα. Διότι άμα ήταν έτσι, πάσα νόσον, ας πούμε, στα τηλεπαράθυρα θα τη λύναμε. Προφανώς. Ναι. Άρα λέω. Για το τεχνικό ζήτημα του διαλόγου και τη συζήτηση. Τι ισχυρίζεστε? Δεν ισχυρίζομαι, ότι αν, ας πούμε, συζητάγαμε στα τηλεπαράθυρα, θα είχαν μορφωθεί οι νέοι μας, θα είχαν βρει δουλειά οι πατεράδες τους. Αν με ρωτάτε, εγώ ισχυρίζομαι ότι τελικά οι ψήφοι δεν έχουν χρώμα. Κάθε ψήφος είτε είναι. Και οι ψηφοφόροι δεν έχουν barcode. Κοιτάξτε, ναι, εγώ τόλμησα. Δεν έχουν ετικέτα. Μόνο που αυτό κατά περιόδους προσεγγίζεται με διαφορετικό τρόπο. Θα το δοκούν. Τόλμησα λοιπόν να πω ότι δεν είμαι ειδική, όπως δεν είμαι σεισμολόγος. Όπως θα κάνω πολλά λάθη στη ζωή μου και έχω κάνει, αλλά δεν θέλω να διακινδυνεύσω τη γελιότητα. Να παριστάνω τη δημοσκόπο και να κάνω ποιοτική στάθμιση της ψήφου. Είπα μάλιστα χαρακτηριστικά του να παίρνουμε βιογραφικό ψήφου και ο κύριος Κεδίκογλου, ας πούμε, έβγαλε ανακοίνωση. Λέω λοιπόν ότι δυστυχώς και είναι επικίνδυνο, ήρθε η ιστορία της Χρυσής Αυγής στα τηλεπαράθυρα μόνο και μόνο για να μην συζητήσουμε για τη διαπλοκή και τη διαχείριση των απορριμμάτων, για να μην συζητήσουμε τι είδους εθνικής αντιπροσωπείας ως πολίτες ψηφοφόροι για τις ευρωπαϊκές εκλογές θέλουμε να στείλουμε στη νέα σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και βρήκανε πάλι τρόπο κυβερνητική να γυρνάνε προς τη Ρένα Δούρου, ας πούμε, και να τις λένε κλείνει το μάτι προς τους ψηφοφόρους της Χρυσής Αυγής. Εγώ ξέρετε τι λέω. Οι πολίτες που είναι εγκληματίες λογικά έχουν στερηθεί τα εκλογικά τους δικαιώματα. Άρα όσοι ψηφίζουν δεν είναι εγκληματίες. Η δική μου δουλειά, και το έπραξα 4 μήνες, πήγα σε μέρη που άλλοι δεν τολμούσαν να πάνε, είναι να αλλάξω τις συνειδήσεις. Δεν αντιμετωπίζω τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ως μετέχοντες στο πάρτι των εξοπλιστικών ή των Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν αντιμετωπίζω τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ως συνυπεύθυνους για τις 6.000 αυτοκτονίες από το μνημόνιο ή για το γεγονός ότι το χρέος δεν καθιστάται βιώσιμο. Αν δεν θέλω να αλλάζω τις συνειδήσεις και αν προσήλθα στα κοινά μονάχα για να επανεκλέγομαι και να κάνω πολιτική καριέρα, τότε σίγουρα δεν πράττω καλά. Αλλά νομίζω ότι οι άλλοι δεν πράττουν καλά, αυτοί που με υποκριτικό τρόπο συζητάνε τα ζητήματα του εκφασισμού της κοινωνίας μας. Κυρία Δούρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία την Κυριακή. Ούτως ή άλλως τα φώτα όλα θα είναι στραμμένα και στη δική σας κάλπη. Μαζί με την Αθήνα, μαζί με τον Πειραιά. Από αυτοδιοικητικής πλευράς, κατά κύριο λόγο, η περιφέρεια νομίζω ότι η Αττική είναι, γιατί εκεί θα παιχτεί το. Είναι και μείζωνα περιφέρεια. Και σε επίπεδο πολιτικού μηνύματος. Και το πολιτικό έτσι. Εγώ, κύριε, θέλω να σας ζητήσω πριν από σας πω καληνύχτα, θέλω να σας ζητήσω ένα συγγνώμη και σε εσάς και στους άρενες τηλεθεατές μας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες που 4 μήνες τώρα, σε ένα πολύ δύσκολο αγώνα που δώσαμε, με στήριξαν με τον τρόπο που ξέρουν οι γυναίκες να στηρίζουν τις οικογένειές τους, να στηρίζουν τους άντρες τους, τις μανάδες, τις αδερφές τους. Γιατί οι άντρες δεν σας στήριξαν, κυρία Δούρου? Ήταν δύσκολο, κύριε Παυλόπουλε, και πήρα μαθήματα ζωής, απέκτησα δύναμη. Βεβαίως και πάρα πολλοί άντρες συστρατεύτηκαν, αλλά πιστέψτε με, δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε περί ανταγωνιστικότητας των γυναικών. Άντλησα σπουδαία παραδείγματα από άνεργες μανάδες που προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα και θα είναι οδηγό στη ζωή μου, ό,τι και να γίνει την Κυριακή το βράδυ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε την Κυριακή. Τώρα, Ανδρέα.